Για χαρά. Podcast Άρης πει εδώ κλασικά. Από το φύλαθλο προς το φύλαθλο. Ο Ολυμπιακός είχε ως καλύτερους παίκτες του, τέσσερα προϊόντα της Ακαδημίας του. Τον Τζολάκη, που κράτησε για τρίτο στη σειρά παιχνίδι το μηδέν, καθώς όποτε χρειάστηκε να επέμβει ήταν εκεί, με αποκορύφωμα τη διπλή του επέμβαση στα κοντινά σουτ του Σπόραρ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Κάποιοι λένε ότι διόρθωσε, έτσι, τη δική του άστοχη έξοδο. Παρεμπιπτόντω, καθάρισε τουλάχιστον τρει περιπτώσει με έγκαιρε εξόδου στην πλάτη τη άμυνα και γενικά κάνει δουλειά που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά αποτελεί μεγάλη βοήθεια για την άμυνα. Τον Ρέτσο, που έχει επιστρέψει πολύ δυναμικό μετά τον τραυματισμό του, δίνοντα πολλέ λύσει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Είχε δύο πολύ κρίσιμε επεμβάσει, μπλόκαρε ένα σουτ, πήρε σχεδόν όλε τι μονομαχίε στον αέρα, και γενικά μολονότι έπαιζε με κίτρινη κάρτα από το 19, επανειλημμένο έκοβε και έδιωχνε, βγάζοντα με το περιβραχιόνιο στο χέρι, μια αρχηγική παρουσία από αγωνιστική πλευρά. Τον Μουζακίτη, που σε τρίτο παιχνίδι μέσα σε 7 ημέρε, και ενώ μέχρι την περασμένη Κυριακή δεν είχε λεπτό συμμετοχή, είχε μια πιστική εικόνα, σε όλε τι φάσει του παιχνιδιού, παίζοντα 62 λεπτά κεντρικό χαφ και άλλα 25 λεπτά πίσω από τον Ελκάμπι. Συν τη άλλη σούταρε δύο φορέ, και η δεύτερη δεν ήταν καθόλου εύκολη για τον αντίπαλο γκολκίπερ. Μα άρεσαν πολύ κάποιε έξοχε μπαλιέ του, δύο καλέ εκτελέσει κόρνερ, ορισμένε καλέ επεμβάσει ακόμη και ω τρίτο τόπερ, αλλά και οι αρκετέ κεφαλιέ του. Τον Κοστούλα, που έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με την πρώτη ομάδα, αλλάζοντα εμπολί στην εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου με την υπέροχη παρουσία του, παρότι για 25 λεπτά είχε εντολή να παίξει δεξί εξτρέμ, που ασφαλώ δεν είναι το φόρτε του. Αντίθετα, στο υπόλοιπο διάστημα που έπαιξε πίσω από τον LKB, χαιρόσου να τον βλέπει, να βγάζει επιθέσει και αντεπιθέσει, να συνεργάζεται με του συμπέκτε του, να έχει καλέ κινήσει, να παίρνει κεφαλιέ, να γυρίζει και πίσω να βοηθάει, να μπαίνει σε φάσει και να κάνει και την πάσα στο 91, στο Μασούρα, στην ευκαιρία του αγώνα. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο Άρης, 6 με 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδο, στο δεύτερο κανάλι. Ευχαριστούμε. Ζήτω ο Ολυμπιακός.